Παιδιά, καλησπέρα. Καλή συνεργασία και στο επίπεδο της καθημερινότητας, γιατί η καθαριότητα και το πράσινο προφανώς εντάσσονται, είναι κομβικά σημεία σε αυτό, πέρα δηλαδή από τη συντήρηση των υποδομών και οτιδήποτε άλλο. Να πω ότι η επιτυχία ή η αποτυχία μας στη διαχείριση των απορριμμάτων, γενικότερα των αποβλήτων, θα κριθεί μέσα από τη συνεργασία που θα αναπτύξουμε εμείς όλοι μεταξύ μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό εδώ. Και γι' αυτό που φαντάζομαι, γιατί και αυτή η πρώτη συνάντηση με την πρωτοβουλία του Αντιδήμαρχου και των διευθύνσεων, προκειμένου να γνωριστούμε όλοι μαζί και να βάλουμε τις βάσεις πάνω στις οποίες θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε περιβαλλοντικά ωφέλη για την περιοχή μας. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά κυρίως. Γιατί τα περιβαλλοντικά, ξέρετε, ωφέλη συνδέονται και με τα οικονομικά ωφέλη. Να πω ότι ο όρος Αιγύπτιδας αναφέρει ότι τα απορρίμματα που παράγουμε οφείλουμε να τα διαχειριζόμαστε. Είτε αυτά λέγονται βιομηχανικά, είτε αυτά λέγονται φυτικά, είτε αυτά λέγονται αστικά απόβλητα. Ό,τι και να είναι αυτά. Βιομηχανικά απόβλητα θα πρέπει κάθε επιχείρηση να είναι συμβεβλημένη με συλλογικά συστήματα και να αποδίδει εκεί τα απόβλητά της. Σε αυτό το πλαίσιο μπλέκεται και ο Δήμος Καλαμάτας. Και πολύ ενεργά μάλιστα. Διότι ο Δήμος Καλαμάτας επιβλέπει όλες αυτές τις διαδικασίες και προωθεί τα ρεύματα. Ας πούμε, αυτό που ανέφερε ο Γιάννης για τα λάστιχα ή τις μπαταρίες, είναι προφανώς δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Καλαμάτας. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Καλαμάτας εμπλέκεται και τα προωθεί. Και ο Δήμος Καλαμάτας τα έχει ενεργοποιήσει όλα αυτά. Όλα αυτά τα ρεύματα λοιπόν ανακύκλωσης που έχουμε ενεργοποιήσει στην Καλαμάτα και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο, καλώς στον Πρόεδρο. Φτάσαμε στο σημείο να βραβευτούμε το 2013 ως πρωταθλήτρια πόλη. 13 τρικογωνία. 13. Ως πρωταθλήτρια πόλη στην τομέα της ανακύκλωσης, ήρθε τυχαία. Ήρθε επειδή έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα ρεύματα ανακύκλωσης. Να σας πω ότι από τότε δεν έχει βγει άλλο γραφείο γι' αυτό, γιατί το έχουμε πάρει. Έτσι. Δεν είναι ότι βγήκε κάποιο άλλο και το χάσαμε. Απλά από τότε έχει να εκδοθεί πάλι γραφείο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για την ανακύκλωση. Οπότε λοιπόν συνεχίζω. Τα βιομηχανικά απόβλητα οφείλουν οι επιχειρήσεις να διαχειρίζονται μόνες τους και εμείς ως Δήμος να συνεπιχωρούμε όλη αυτή την προσπάθεια και να ενισχύουμε όλη αυτή την προσπάθεια και να καθοδηγούμε σωστά. Ας πούμε για τα υποπροϊόντα κρεοπολίων και ιχθυοπολίων, είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε πριν από 3 χρόνια που ξεκίνησε 4 και καταφέραμε να μην γεμίσουν οι κάδοι μας πλέον με ζωικά υποπροϊόντα ή ψάρια. Οπότε δεν μυρίζουν και μειώθηκε πάρα πολύ όγκος των απορριμμάτων, τα χρήματα που καταβάλουν δηλαδή για χρήση των απορριμμάτων. Αυτό το ένα μέρος στα βιομηχανικά. Όσο αφορά λοιπόν τα φυτικά υπολείμματα έχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε δοκιμάσει να κομπιστοποιήσουμε τα φυτικά υπολείμματα, έχουμε δοκιμάσει να θρηματίσουμε ώστε να παράγουμε χλωρή λίπαρση. Έτσι λέγεται, Γιάννη, χλωρή λίπαρση. Βελτιωτικό. Εδαφοβελτιωτικό. Όλες αυτές τις προσπάθειες γίνονται. Καταφέραμε λοιπόν μέσα από αυτές τις αναζητήσεις που κάναμε να υπάρξει ένα συλλογικό σύστημα στην Καλαμάτα, το οποίο να παίρνει τα φυτικά μας υπολείμματα, να τα θρηματίζει και εμείς να ξεφύγουμε από αυτή τη δυσκολία που υπήρχε να τα μαζεύονται και να συσσωρεύονται σημεία. Υπάρχει πρόβλημα ακόμα, δεν δηλαδή υπάρχει πρόβλημα. Τα σημεία, ας πούμε, στο ανατολικό κέντρο πλημμυρίζουν από κλαδιά, όμως και αυτό είναι επιτυχία. Διότι παλαιότερα βρίσκαμε όλα αυτά τα κλαδιά πεταμένα στους δρόμους. Ενώ τώρα έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα ότι πρέπει κάπου να συγκεντρώνονται. Και τα πηγαίνουν εκεί. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, είχα μια εταιρεία και βλέπαμε το ενδεχόμενο να αγοράσαμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τον αντιδήμαρχο ήταν εκεί, να αγοράσουμε ένα μηχάνημα που έχει καρπάκι, έχει αυτό και θρηματίζει τα κλαδιά στο σημείο που γίνεται. Αυτό πρέπει να είναι η επόμενη μας κίνηση, η σημαντική, για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους χώρους διαχείρισης. Οπότε φυτικά υπολείμματα. Φυτικά υπολείμματα βέβαια έχουμε υποχρέωση να διαχειριζόμαστε και στον χώρο μας, μέσα στον κήπο μας. Δεν πρέπει ότι παράγουμε να τα πετάμε και δεν χρειάζεται να τα πετάμε. Αυτά είναι πρώτη τάξη, ο σκοπός γίνεται όταν αφήσουμε εκεί και να διαχειριστούμε έναν τρόπο να κατέψουμε χωματάκι πάνω. Το τρίτο σημείο, το σημαντικό, το πιο δύσκολο από όλα, σίγουρα το πιο δύσκολο από όλα, είναι τα αστικά απορρίμματα. Τα αστικά απορρίμματα, λόγω του ότι η υπηρεσία έχει ενισχύσει όλα τα ρεύματα περιφερειακά, έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει τα αστικά μας απορρίμματα. Εκεί κάποτε είχαμε 36.000 τόνους, φτάσαμε στις 28.000 τόνους, τώρα έχουμε ξανανέβει πάλι. Γιατί έχουμε ανέβει πάλι τώρα. Έχουμε ανέβει όμως, γιατί πλέον η πόλη μας πλημμυρίζει από επισκέπτες κάθε Σαββατοκύριακο. Παρ' όλα αυτά, και εκεί η διαδικασία γίνεται πολύ σωστά. Τι έχουμε καταφέρει λοιπόν τώρα, ενώ παλιά αυτά τα πρόγραμμα πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ό,τι βάζουμε μέσα στους κάδους στους μπλε, δεν το πληρώνουμε και έχουμε ενδεχομένως και ανταποδοτικά ωφέλη. Ό,τι πετάμε εκτός κάδων μπλε, καταβάλουμε τίμημα. Και το καταβάλουμε όλοι μαζί αυτό το τίμημα. Δεν είναι ότι καταβάλει ο Δήμος, Δήμος είμαστε όλοι. Λοιπόν, οπότε αν κάνουμε διαλογή,
και διαχωρίσουμε τα απορρίμματά μας και βάλουμε τα ανακυκλώσιμα χώρια, πάμε τα ρεύματα εκεί που πρέπει, τα αγκώδια αντικείμενα χώρια, είναι μικρότερο το κόστος. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει ως Δήμος Καλαμάτας και έχουμε τον μπλε τον κάδο, ο οποίος γίνεται η ανακύκλωση. Από τον μπλε τον κάδο επιστρέφει το υπόλοιμα. Όμως αυτό που μένει το περισσότερο δεν το καταβάλουμε. Ίσα-ίσα είναι περιβατικό όφελος και οικονομικό όφελος για το Δήμο. Έχουμε τη διαχείριση, χωριστή διαχείριση που κάνουμε για τα μπάζα. Διαχείριση μπαζών που εκεί πέρα πληρώνουμε 4 ευρώ τον τόνο ή 6,5 ευρώ τον τόνο. Έχουμε διαχείριση χώρια για τα ογκώδια αντικείμενα που πληρώνουμε 30 ευρώ τον τόνο. Έχουμε διαχείριση χώρια για τα κλαδέματα που πληρώνουμε 30 ευρώ τον τόνο. Και έχουμε και διαχείριση αστικών απορριμμάτων που πληρώνουμε 59 ευρώ στο ΦΠΑ τον τόνο. Όπως καταλαβαίνετε, οι διαφορές είναι τεράστιες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ενδεχομένως να σα είπα πολλά και να σα πέρασα. Να το κόψω λίγο, να το μετριάσω λίγο. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα ακόμα μόνο. Να πω ότι θα πρέπει να δούμε τους τρόπους ώστε να μειώσουμε τα τέλη καθαριότητας ανάλογα τις περιοχές. Παραδείγματος χάρη, για τον Ταΐγετο που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ πέρυσι, είναι ο στόχος μας, μόλις θα κάνουμε τα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητήσουμε για τα θέματα για τα δημοτικά τέλη, όλος ο Ταΐγετος να αφαιρεθούν τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφορτισμού για τον επόμενο χρόνο. Αυτό θα είναι μια κίνηση από μεριάς Δήμου, όπως ήταν η κίνηση που κάναμε για τα 5 χωριά του Ταϊγέτου που αφαιρέσαμε το νερό για 4 μήνες. Έτσι θα είναι και μια κίνηση στήριξης προς τα χωριά του Ταϊγέτου. Το άλλο που πρέπει να δούμε, που το προσπαθήσαμε πέρυσι ή πρόπερσι, πέρυσι ήταν και τελικά δεν καταφέραμε να φτάσουμε σε ικανοποιητικό επίπεδο, ήταν να δούμε αν μπορούμε από χωριά τα οποία είναι απομακρυσμένα να αφαιρέσουμε εντελώς από εκεί τους σύμμυκτους κάδους, τους γκρι κάδους, να αφήσουμε μόνο κάδους ανακύκλωση εκεί και να τους συγκεντρώσουμε σε σημεία η οποία θα είναι εύκολη η πρόσβαση να πηγαίνει το απορριμματοφόρο και να τα παίρνει και να σβήσουμε και από εκεί τα τέλη καθαριότητας. Κάποια χωριά τα οποία αυτή τη στιγμή το απορριμματοφόρο πηγαίνει κάθε 15 μέρες, γιατί είναι μακριά ή μια φορά τη εβδομάδα, αν μπορούμε να έρθουμε σε μια συνεννόηση ώστε να τοποθετήσουμε ένα μπλοκ από κάδους σύμμυκτων απορριμμάτων και να αφαιρέσουμε τελείως τα τέλη καθαριότητας από το συγκεκριμένο χωριό. Μπορούμε να το προστατεύσουμε αυτό για το λεωφορείο. Α πούμε, είχαμε μιλήσει τότε και είχαμε πει να φέρουμε τους κάδους μπροστά εκεί στο, που ήταν παλιά ο ανοιχτός 8 κυβικών. Αν μπορούσαμε να μεταφέρουμε εκεί τους κάδους και δεν χρειάζεται να μπει το απορριμματοφόρο μέσα να χάνει χρόνο, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κόστος αποκομιδής. Μην νομίζετε ότι μόνο η διαχείριση είναι και αποκομιδή κόστος. Να μειώσουμε αυτό προς όφελος του χωριού. Πρέπει να εξετάσουμε αυτές τις δυνατότητες. Και ένα τρίτο θέμα πολύ βασικό που δυστυχώς είναι σε ισχύ το 2013, αλλά δεν έχει πάρει την αξιοποίηση που θα έπρεπε. Εμείς έχουμε διαθέσει κάποιους κάδους οικιακής κομποστοποίησης. Έχουν πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Σύμβουλιο που λέει ότι όποιος υλοποιεί αποδεδειγμένα πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης μειώνονται τα τέλη του καθαριότητας κατά 20%. Όποιος δηλαδή έχει στο κήπο του ένα οικιακό κομποστοποιητή, τέλος του χρόνου θα του γίνει επιστροφή κατά 20% στα τέλη καθαριότητας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από πέρυσι αυτό το αυξήσαμε, το πήγαμε 30%. Ήταν 20%, εγώ πέρυσι 30%. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Προβάλλετε το κι εσείς. Δηλαδή να μπορέσουμε να τρέξει αυτό. Και δεν είναι τόσο σημαντικό. Δηλαδή, μην περιμένετε να φέρει ο Δήμος. Εμείς περιμένουμε προγράμματα να φέρουμε 1.000 οικιακούς κομποστοποιητές. Περιμένουμε την έκκληση γι' αυτό. Όμως μην περιμένετε ο Δήμος να φέρει οπωσδήποτε. Και εσείς αν αγοράσετε ένα οικιακό κομποστοποιητή και το ποθείτε σπίτι σας, το ωφέλη θα είναι σημαντικά. Απόσβεση θα γίνει από την πρώτη χρονιά. Αυτά από μένα. Καλή δύναμη και καλή συνεργασία. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε επίπεδα σημαντικά. Είμαστε πολύ ψηλά. Θα σου πω μόνο ότι η Καλαμάτα συλλέγει το 50% των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Όλα τα άλλα μην τα ακούτε. Έτσι είναι τα πράγματα, ξεκάθαρα. Το 50% συλλέγει η Καλαμάτα. Και βέβαια παρόλα αυτά είμαστε πολύ πίσω.